Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας την εκτίμησή σας για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας το 20 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Το 20 στην Τράπεζα Πειραιώς περιμένουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Ξεκίνησε καλά πιστεύω, αυτό καταλαβαίνουμε από τις συζητήσεις που έχουμε με τους πελάτες μας. Έχουμε μια ανάπτυξη η οποία αναμένουμε ότι θα είναι κοντά στο 2,8 ίσως και 3% για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας στο σύνολό του. Πιστεύουμε ότι είναι ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές χρηματοδότησης κυρίως του βιομηχανικού και του αγροτικού τομέα και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικά εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, όπου παραδοσιακά η Τράπεζα Πειραιώς έχει ισχυρούς δεσμούς, πολύ καλές σχέσεις με τον επιχειρηματικό και αγροτοδιατροφικό τομέα και ένα πολύ καλό διάλογο, ο οποίος καταλήγει σε χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Νομίζω ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι 3 πολύ καλά χρόνια για την ελληνική οικονομία και πιστεύουμε ότι αυτό θα αρχίσει να φαίνεται και στις, ακόμα περισσότερο στις επενδυτικές ευκαιρίες και στις επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία είναι τόσο συνδεδεμένη με τον αγροτικό τομέα όσο η Πειραιώς, θα ήθελα το επόμενο ερώτημα να το αφιερώσουμε σε αυτό, δηλαδή πώς αναμένεται να στηρίξει την αγροτική οικονομία Τράπεζα Πειραιώς το 2020 και αν μπορούμε να αναφέρουμε και πόσα κεφάλαια θα διατεθούμε για αυτόν τον σκοπό. Έχουμε πραγματικά πολύ στενούς δεσμούς με την αγροτική οικονομία και βέβαια βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη λόγω του Αγρότικα, της μεγάλης έκθεσης, η οποία είναι πραγματικά σημαντική όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτούς τους δεσμούς και θέλουμε και να τους μεγαλώσουμε και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, τις αγροτικές ενώσεις και τα συνεργατικά σχήματα τα οποία κάνουν μια πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή στη χρηματοδότηση του χώρου. Τα υπόλοιπά μας αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ίσως και 1,5 δισεκατομμύριο. Έχουμε σχέδια για το μέλλον. Κοιτάζουμε και σχήματα μοντέρνα. Κοιτάζουμε να είμαστε πάντα μπροστά στην τεχνολογία. Σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό να χρηματοδοτήσουμε την ΕΦΗ Γεωργία. Οπότε είμαστε κοντά στον αγρότη και στην προσπάθεια που γίνεται ο αγροτοδιατροφικός τομέας να είναι ένας εξαγωγικός τομέας ο οποίος θα φέρνει και συνάλλαγμα στη χώρα. Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας είναι από αυτούς που κατεξοχήν επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, αλλά και δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήδη έχει υψηλές χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για αυτό το κομμάτι, τον ΟΠΕ, στη διάρκεια του 2020. Τώρα θίγεται την άλλη μεγάλη αγάπη μας, εκτός από, τον αγροτικό τομέα, της ΑΠΕ, το sustainable financing, όπως λέγεται στα αγγλικά. Είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς παραδοσιακά συμμετέχει και σε διεθνή φόρα και στην ουσία δημιουργεί πολιτική στον τομέα αυτών. Σήμερα το μεσημέρι ήμουν ομιλητής σε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, μιλώντας για τις προσπάθειες που κάνουμε και κάνει ο τραπεζικός κλάδος για να χρηματοδοτήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει με ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο, το οποίο έχει περίπου 44 δισεκατομμύρια επενδυτικά σχέδια και αυτό το πλάνο εμείς είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στη χρηματοδότησή του και να βοηθήσουμε. Πολλά από αυτά τα έργα θα γίνουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς έχουμε και την τεχνογνωσία και την ικανότητα και την διάθεση να είμαστε οι κύριοι χρηματοδότες στον τομέα αυτό. Απόψε θα μιλήσετε ενώπιον περισσότερων από 70 εκπροσώπων του συνεταιριστικού κίνηματος.
Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα σχέδιά σας σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω το 2020 θα υπάρχουν αυξημένες χρηματοδοτήσεις. Ποιες θα είναι αυτές και με ποια κριτήρια θα χρηματοδοτηθούν οι συνεταιρισμοί, τι ψάχνετε δηλαδή για να χρηματοδοτήσετε? Τα τελευταία χρόνια και με την συμβολιακή γεωργία, η οποία ήταν ένα πρωτοποριακό προϊόν για την εποχή του, το οποίο εξακολουθούμε να στηρίζουμε και να βοηθάει πάρα πολύ τον αγροτοδιατροφικό τομέα, είχαμε μεγάλη συμμετοχή στη χρηματοδότηση. Αγκαλιάζουμε τα νέα σχήματα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσουν. Πιστεύουμε ότι ισχύει εν τη ενώση, ισχύει και εδώ. Έχουμε ένα πλάνο για 100 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις στον τομέα αυτό και σε αυτόν τον κλάδο ακριβώς φέτος, και είμαστε ανοιχτοί για να κοιτάξουμε σοβαρά οποιοδήποτε επενδυτικό πλάνο είναι υλοποιήσιμο και μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Πραγματικά μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσει και στον τομέα αυτό.